Ο Άρης άφησε πίσω την ήττα από την Νεπτούνας για το EuroCup με τον ιδανικότερο τρόπο, επικρατώντας του Λαβρίου στο Νέγκ Γκάλης Χολ 82-68. Το Λαβρίο μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που έληξε 39-33 υπέρ των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, ο Άρης, με όπλο τον επιθετικό πλουραλισμό, καταφέρει να πάρει διαφορά, να την φτάσει ως το συν 16 για να καταλήξει ως συν 14 στο φινάλε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο match. Το Λαβρίο είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα, η οποία δεν είναι μια συνηθισμένη ελληνική ομάδα. Υπάρχει ένας τρόπος και μια φιλοσοφία που παίζουν οι ελληνικές ομάδες γενικά. Το Λαβρίο είναι διαφορετικό το στυλ του, έχει μεγάλη αθλητικότητα, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Θέλαμε να αξιοποιήσουμε την κούραση ίσως που να είχε ο Άρης από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά για να πάρει κάτι παραπάνω από αυτά τα παιχνίδια, θα πρέπει όλοι οι παίχτες και ατομικά και ομαδικά να πιάσουμε πολύ ψηλότερα στάνταρ απόδοσης. Κορυφαίος του μάτσο ο Κάρο Γουάιτ με 17 πόντους, 8 rebound και 5 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Για τον Άρη σκοράρανε και οι 12 παίκτες της αποστολής. Τον Γουάιτ ακολούθησαν σε απόδοση για τον Άρη οι Χάγκινς, Μακνίλ και Πελεκάνος, σκοράροντας από 10 πόντους. Σήμερα ήταν μια σημαντική νίκη. Το Λαύριο είναι μια πολύ καλή και γεμάτη ομάδα, επικίνδυνη. Και παρόλο την κούραση, ανταποκριθήκαμε κατάλληλα, πιστεύω. Ο Χρήστος Σερέλης δεν πήρε όσα περίμενε από τα ατού της ομάδας, με τον Μπόλτς να μένει στους 10 πόντους, όσο πέτυχε και ο Κέσελη, ενώ κορυφαίος ήταν ο Γιαννακόπουλος με 11. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κάναμε καλά. Προσπαθήσαμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο ρυθμό του αγώνα. Φυσικά δεν μένει ούτε καμία πικρία ή οτιδήποτε ή στεναχώρια. Ούτως ή άλλως ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό εδώ στο Αλεξάνδριο. Απλά θεωρώ ότι σε κάποια σημεία φοβηθήκαμε να παίξουμε σαν ίση αντίπαλοι απέναντι στον Άρη όσο θα μας το επέτρεπε και ο Άρης. Ξέραμε εξ αρχής πόσο δύσκολη είναι η αποστολή εδώ μέσα με τον Άρη. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, υποψήφια για την τρίτη θέση. Εμείς ποντάραμε στην κούραση που είχε η ομάδα. Θέλαμε να βγάλουμε ενέργεια, να πιέσουμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε όπως θέλουμε σε όλο το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι το γήπεδο εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για τον Άρη ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και παρέμεινε στην τέταρτη θέση. Πριν το ματς με την Αρμάνη για τη φάση των 32 του EuroCup την Τετάρτη, αλλά και τη φαινομενικά εύκολη αποστολή στα Τρίκαλα. Το Λαύριο θα επιστρέψει στο σπίτι για να υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.